Pod Τι κάνουν οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία? Πού συναντούν τους ηρωέ τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής Εκτός Βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Μουσική Γεια σας. Στο Συγγραφής Εκτός Βιβλίων σήμερα ένα συγγραφέας με πολλές ιδιότητες άλλες. Ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης. Παναγιώτη καλώς ήρθες στο Συγγραφής Εκτός Βιβλίων. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω καν τι είναι η συγγραφή εκτό διπλού. Πρέπει να μου εξηγήσει. Βεβαίω. Είναι ένα podcast όπου παράλληλα με τη συγγραφική πορεία συζητάμε και για την προσωπική πορεία ή τι σκέψει που πολλέ φορέ έχει ένα συγγραφέας που στη δική σου περίπτωση τι σκέψει ή πράγματα που σε απασχολούν τι έχει κάνει και ταινίε. Τι έχει κάνει ντοκιμαντέρ. Και αφορμή, μόνο αφορμή, γιατί είσαι και δύσκολο να σε βρει κανεί. Είναι η βράβευσή σου Χρυσός Αλέξανδρος από το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης που πρόκειται να γίνει το Μάρτιο. Για το έργο σου, για τις ταινίε σου, για τα ντοκιμαντέρ αυτά, στα οποία φύγεις θέματα, τα οποία είναι αόρατα στους πολλούς Πάμε να εξηγηθούμε λοιπόν. Αλλά πάμε να τα πάρουμε και τα πράγματα από την αρχή. Γεννήθηκε, που λένε και στο στρατό. Γεννήθηκε. Στην Αθήνα. Βέρος Αθηναίο. Δεν υπάρχουν λίγοι νη mm -hmm. Όχι καθόλου. Ο μπαμπά μικρασιάτη, μικρασιά πόντιο Καυκάσιο, στο βάθο δηλαδή. Και η μαμά από τη Θεσσαλία. Από τη Θεσσαλία. Ε, ωραία, τι μείγμα περίεργο είναι αυτό που έφτιαξε τον Παναγιώτη Ευαγγελίδη και ε, ε, είχες τέτοιες ανησυχίες από μικρός, δηλαδή να γράφεις, να, να σκέφτεσαι σενάρια, να κάνεις πράγματα τέτοια. Δεν ξέρω ακριβώς. Θυμάμαι ότι στο σπίτι μου το πατρικό, που δεν κράτησε πολλά χρόνια γιατί η μητέρα μου πέθανε όταν ήμουν 7 και μετά πήγα αλλού θυμάμαι τρία βιβλία. Το τρίτο, μάλιστα προσπαθώ να θυμηθώ ποιο ήταν, ήταν τρία. Το ένα ήταν το Ιέ μου, μου, που ήταν μια μεγάλη, ένα μεγάλο bestseller ναι. τότε. το άλλο ήταν ένα δέντρο μεγαλώνει στο Μπρούκλιν. Μαγκή Σμιθ, πώ λέγεται. Βέβαια. Το, που ναι. το οποίο να πω ότι έχει ξαναεκδοθεί καινούριο Α, ναι. τώρα, τώρα, πριν ναι. από ένα χρόνο. Και ναι. το τρίτο δεν θυμάμαι. Αλλά ναι. θυμάμαι ότι ήταν τρία. Ναι. Και τα οποία τα έβλεπα να κυκλοφορούν Και επειδή ήταν λίγα, μου είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση. Ναι. Λοιπόν. Και. Ωραία, μεγαλώνει. Πού βρίσκεσαι, Πού σε βρίσκει η εφηβεία, Η εφηβεία με ξαναβρίσκει στην Αθήνα. Εγώ έφυγα από την Αθήνα γιατί πέθανε η μητέρα μου και πήγα στο Βόλο, στην αδερφή του πατέρα μου. Και εκεί σε ένα παζάρι το καλοκαίρι, Γιατί οι μικρέ πόλει έχουν παζάρια. Ανάμεσα στα υπόλοιπα έχουν βιβλία. Πάγκου ατέλειωτου με βιβλία. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ τι σκεφτόμουν ω παιδί και πώ. Και μου είπαν: Τι θέλεις να σου πάρουμε, γιατί μας παίρνανε κάτι στα παιδιά στο παζάρι. Και είπα αυτό. Και έδειξα τον έμπορο της Βενετίας, του Σέξπιρ. Τώρα αυτό ακούγεται ω αστείο. Ήταν τότε οι εκδόσεις Γκοβόστi mm -hmm. που βγάζανε κάτι εκλαϊκευμένες εκδόσεις. Δηλαδή δεν ήταν ακριβώ το κείμενο, το αρχικό του Σέξπιρ, ναι, ναι. το έμετρο, α πούμε. Ήταν ένα. Αυτό. Θυμάμαι το όλιο σαν το βιβλίο. Ναι. Ακόμα θυμάμαι απ' έξω παραγράφους. Ε, αυτή ήταν η... Οι... Σε τι ηλικία ξαναγύρισες στην Αθήνα. Ε, ήρθα στην Αθήνα πρώτη γυμνασίου, δηλαδή 12. Ναι. Άρα εφηβεία στην Αθήνα. Μια Αθήνα, εφηβεία στην Αθήνα δεκαετία του 70, έτσι, φαντάζομαι, μεταπολίτευση και λοιπά. Πώς το όλο αυτό το, το σκηνικό με μικρά ηλικία. Ναι. Οπότε να. Βάλε τα πράγματα στη σωστή του θέση. Μεταπολίτευση δεν ήταν ακριβώ, ήταν δικτατορία. Ναι, ναι. Ακόμα. Δηλαδή, μεταπολίτευση έγινε όταν ήμουν εγώ πρωτοετή φοιτητή στη νομική. Οπότε γυμνάσιο ήταν όλο δικτατορία. Ήταν τα χρόνια τη δικτατορία. Ναι. Ε, Πώ να τα δω, Εγώ ήμουν ένα μελαγχολικό έφηβος, που λέει το κλισέ, mm -hmm. γιατί ήμουν ορφανό από μητέρα. Ζούσα μόνο μου με τον πατέρα μου, ο οποίο ταξίδευε και πάρα πολύ. Οπότε ουσιαστικά ζούσα μόνο μου. Και Μετά αργότερα με πήρε μια άλλη αδερφή του πατέρα μου. Mm -hmm. Και περνά σε ποια σχολή, στο Πανεπιστήμιο, στη νομική. Στη νομική. Διότι ήταν η πιο εύκολη. Φημολογή το τότε ότι η νομική μπαίνει πιο εύκολα από όλες. Και εγώ ήμουν θεωρητικού, ας πούμε, προσανατολισμού και είπα πού να πάω, πού να πάω, θα πάω στη νομική που είναι απλό το θέμα. Και πράγματι μπήκα στη νομική... Ναι. Παρέες, διαβάσματα, ε, η Πολλά. Εποχή, η ναι. τελευταία μου οικογένεια, αυτή της θεία μου, της μικρής, μου, της μικρής αδερφής του πατέρα μου, ήταν ε, άνθρωποι του βιβλίου πάρα πολύ. Ήμουνα ήδη έτοιμο εγώ για βιβλίο και ο ξάδερφό μου σπούδαζε κινηματογράφο. Α, ο θείο μου ζωγράφιζε και έγραφε ποιήση. Η θεία μου διάβαζε, διαβάζαν όλοι μανιωδώ. Οπότε ήταν αυτό ακριβώ που ήθελα, α πούμε. Πότε έρχεται το πρώτο βιβλίο στο μυαλό σου πρώτα, πότε αρχίζεις να το γράφεις και με ποια, με ποια αφορμή όπως και τα ντοκιμαντέρ, προλέγω τώρα, mm. όλα για μένα είναι βιωματικά. Είτε βιωματικά με τη σχέση με την έννοια ότι έχουν να κάνουν με μένα, με τη δική μου, ή ότι έχουν να κάνουν με κάποιον που γνωρίζω. Φίλο, γείτονα, τον απέναντι, κάποιον που μου κάνει εντύπωση. Τότε είχα μια φίλη πολύ στενή και με εντυπωσίαζε η ύπαρξή τη αυτή τη φίλη μου και έγραψα ένα βιβλίο για αυτήν. Το χέρι κάτω από το ρούχο. Είναι όχι, αυτό, όχι, όχι, όχι. αυτό δεν έχει εκδοθεί ναι. ποτέ. Είναι το πρώτο μου που είναι στα σιρτάρια. Α, είναι στα σιρτάρια. Ολόκληρο μυθιστόρημα, ναι, τη το έγραψα σε ένα τετράδιο χειρόγραφο και πήγα και τη το έδωσα δώρο στα γενέθλιά τη. Ναι. Το είχε εύκολο αυτό, δηλαδή το γράψιμο. Και ναι και όχι. Αυτή στιγμή, νομίζω, αποδεχτεί τη δική σου ροή. Και Δεν έχεις μια φαντασιακή ιδέα ότι α, θέλω να γράψω σαν το Σέξπιρ mm. ή σαν τον Ντοστογεύσκι ή θέλω να γράψω κάτι πολύ πρωτότυπο. Αυτή τη στιγμή πετάξει αυτό από πάνω σου ή δεν το έχει, από φύση σου, είναι απλό. Μπορεί να γράψει μέτρια βιβλία, κακά βιβλία, ωραία βιβλία, αριστούργήματα. Αλλά είναι αυτό. Mm. Δεν έχεις το. Είναι εύκολα όλα. Mm. Γιατί mm. ακολουθεί αυτό που. Αυτό που ακούς από μέσα σου. Σου λέω, μπορεί να είναι κακό μέτριο ή να κρυθεί κακό η μέτριο, αλλά δεν έχει ένα πύχη περίεργο που να γίνω για να ακούσω αυτό και να πάω εκεί. Ισχύουν και για τις ταινίε μου αυτά. Ναι. Οπότε γλιτώνουμε χρόνο. <laughs> ε, Θα τα πούμε. Ποντκαστιακό. <laughs> ναι. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν που εκδίδεται από τις εκδόσεις Καστανιώτη είναι το χέρι κάτω από το ρούχο. Ναι. Αυτό που ήρθα. Ακριβώς. Διωματικό και αυτό. Είχα ζήσει έναν έρωτα πολύ ισοπεδωτικό. Γουρούνο έρωτα. Ε. Ε? Κάποιος, κάποια μάλλον, μου είπε προλίγου εδώ στο, στο ασανσέρ του στούντιο ε, τη λέξη γουρούνο έρωτα δεν την ήξερα όμως. Σκληρό Σκληρόπετσος έρωτας. Σκληρόπετσος που ξέρει. Ναι. Η γουρνοέρωτη μπορεί και να ναι. σε καταστρέψει. Σωστά. Η κοπέλα που μου το είπε αντίθετα, δεν καταστράφηκε γιατί πήγε καλά ο γουρνοέρωτη mm. από ό,τι κατάλαβα στο <laughs> Αλλά εμένα δεν πήγε καλά. Και ό,τι ό,τι δεν πάει καλά, καμιά φορά γεννάει δημιουργίε. Βέβαια. πω, πω μικρό που είμαι εκεί, βλέπω, λοιπόν, είδα ε, τη ε, ε, Βλέπω δώρα. και εγώ τη φωτογραφία σου Μικρό και πολύ όμορφο. Πολύ όμορφο, πολύ τεράστια. Δεν probably. τα καταλαβαίνουμε ότι είμαστε <laughs> όμορφοι όχι, όχι, όταν όχι. συμβαίνει. Λοιπόν, ξέρει τι λέει εδώ στο βιογραφικό σου. Λέει ότι γεννήθηκε στο 1955, ότι τελείωσε στην νομική. Την τελείωσε όμω την νομική. Ναι, βέβαια. Μπράβο, δηλαδή. Εντάξει. Και ύστερα έζησε στο εξωτερικό για αρκετά χρόνια και τώρα ζει και εργάζεσαι στην Αθήνα και μεταφράζει. Άκουσε εδώ ο χολήπτη μα το 1955 και με κοίταξε καλύτερα, ναι, σου λέει. Ναι. Είναι, δεν ναι. είναι. Μεταφράζει από τα Ιαπωνικά, Ισπανικά και Γαλλικά. Και αυτό λέει είναι το πρώτο βιβλίο Ήταν... που εκδίδει. Λοιπόν, ξέρει τι θέλω να κάνουμε τώρα. Θέλω να το δώσω. Να μου το δώσω. Και να διαβάσει κάτι από μέσα. Να πώ πω... Μα δεν με προειδοποιήσει. Δεν πειράζει. Ό,τι τύχει. Ό,τι τύχει. Θα διαβάσω το τέλος. Εντάξει, θέλω να δω πώς μιλούσες τότε. Πόσο θες να είναι, ένα λεπτό, τρία λεπτά. Θέλω να είναι μία σελίδα. Ωραία. Λοιπόν, είναι η τελευταία σελίδα. Τουλάχιστον από εκεί που αρχίζει παράγραφος καινούρια. Τώρα άφησε τα δάκρυά της να τρέξουν χωρίς να κινηθεί. «Στάσου», του είπε. Και αυτή τη φορά, μόλο που πάλι δεν είχε ακούσει, ο Δημήτρης στάθηκε. Και τα πρισμένα του βλέφαρα πάνω στο δικό της πρόωρα σκοτεινιασμένο πρόσωπο. Η στιγμή ξεκόλλησε από το χρόνο και μπόρεσε, αναπάντεχα και για τους δύο, να τους χωρέσει, τον έναν μέσα στο βλέμμα του άλλου. Γιατί τώρα κοιτάζονταν. Στάσου δεν την άκουσε, αλλά την αισθάνθηκε να τον ζητάει με την οσμή της, όπως δύο ζω... ζώα που μυρίζονται και αναγνωρίζουν δεσμούς που κανένας έξω από τα ίδια δεν θα μπορούσε ποτέ να συλλάβει. Την καταλάβαινε, την καταλάβαινε. Και η συνείδηση αυτή τη διέστηση ήταν σαν μια άφεση αμαρτιών για κρίματά του που και οι ίδιοι δεν γνώριζαν. Σαν μια κατανόηση τη περιορισμένη δυνατότητα που πάβει έτσι να γίνεται στην τυφλότητά τη ανόητη έπαρση και καταλήγει σε μια γνώση λίγο πιο εξαγνισμένη. Μια ταπεινότητα που ομολογεί την υποκρισία και τον κομπασμό τη και γίνεται τώρα σκαλοπάτι συστολής και μετάληψης. Στάθηκαν ο ένας απέναντι στον άλλον, τρέμοντας τώρα και οι δύο σαν ακρίωναν, περιμένοντας τι μια κίνηση, μια χειρονομία προσφοράς, τον διαμερισμό της αγάπης. Εκείνη μια γυναίκα στα μαύρα που έκλεγε και απέπνεζε στα σιά. Αυτός, ο χρός, απορριμμένος, σε συντριβή, τρέμοντας από προσδοκία και δέος, σαν να βρισκόταν μπροστά στην πιο απτή και παράδοξη φανέρωση. Αυτά έγραφες λοιπόν στο πρώτο βιβλίο. Διαβάζω τα παλιά μου βιβλία και λέω, ναι. καλά, έτσι δεν πρόκειται να, να μπορέσω να ξαναγράψω ποτέ. Φοβερό δεν είναι αυτό. Ναι. Ε, το ξέρεις αυτό. Ε, βέβαια, ναι. το ξέρω και Όλα, προσωπικά. τις παλιές μου ταινίες, προχθές στο φεστιβάλ, για να πούμε, μια κοπέλα γράφει ένα κείμενο για μένα λόγω της και μου ζήτησε link να ξαναδεί όλε μου τι ταινίε. Τη είδε λοιπόν και μετά συναντηθήκαμε γιατί ήθελε κάτι να διευκρινίσει. Μου λέει, Ξέρει ποια ταινία σου, μου λέει, Εγώ διάλεξα ω καλύτερη σου. Λέω, Ποια, την πρώτη σου, μου λέει. Τα έχει πει όλα, ναι. όλα μετά. Ε, διαφώνησαν άλλοι εκεί στο γραφείο που ακούγανε, έλα τώρα και τα λοιπά, Αλλά κατάλαβα αυτό. Mm, ναι. Λέω, ναι, σαν την Σίγουρα. πρώτη μου δεν θα μπορέσω να ξανακάνω ποτέ. Σίγουρα. Οι ταινίες, ε, η ιδέα του να ασχοληθεί με τον κινηματογράφο, με τα ντοκιμαντέρα συγκεκριμένα, πότε έρχεται. Κοίτα, εγώ είμαι στην Εφίλ, όπως είπα για τον έμπορο της Βενετίας. Είναι και οι ταινίες. Παλιός ελληνικός κινηματογράφος. Με, ε, πάθος ατελείωτο. Ξέρω ονόματα τριτοκλασσάτων στάρ και ηθοποιών εκείνης της εποχής που κανείς δεν τους ξέρει. Λέω, η τάδε, α ναι. πούμε. Και μα ποια είναι αυτή. Λέω, έπαιζε με τον Κωνσταντάρα, αλλά έπαιζε την υπηρέτρια μόνο, ξέρω εγώ, κτλ. Οπότε είχα πάθο με το σινεμά. Αυτό και πριν πεθάνει η μαμά μου. Δηλαδή, με πήγαινε η μαμά μου στο σινεμά. Πιθανώ ήταν. Ε, τη άρεσε το σινεμά. Δεν ξέρω, δεν τη γνώρισα πολύ καλά για να ξέρω τα γούστα τη, αλλά πιθανώ ναι, τη άρεσε το σινεμά. Οπότε ανέπτυξα και για τη λογοτεχνία και για το σινεμά και για τα δύο μια τρομερή υπήρχε μια τρομερή έλξη μια αγάπη οπότε στο σινεμά μπήκα πλαγιώς από τη γραφή δηλαδή ως σεναριογράφος επί χρόνια τα πιο γνωστά μου πονήματα είναι η στρέλα... σύγγραφή ναι, ναι. μαζί δηλαδή που ναι. γράψαμε η συν, ήταν συν, σενάρια με τον πάνω τον κούτρο ναι. τα οποία ήταν η συνέχεια για μένα των, ιδιότητά της, ιδιότητάς μου σαν συγγραφέα. γιατί εγώ προέρχομαι από τη λογοτεχνία το λέω πάντα οπότε το φέρω αυτό mm -hmm. και στις ταινίε μου ακόμα στις ταινίε μου όταν πάω να κάνω μοντάζ α πούμε η μοντέζ ο μοντέρ συνήθως είναι γυναίκα η μοντέζ με ρωτάνε πώς τη φαντάζεσαι, ποιο είναι το αυτό. Και λέω πάντα μια αναφορά εκτός των άλλων που μπορεί να πω, μια αναφορά συγγραφική. Mm -hmm. Ας πούμε σε μια ταινία μου είπα είναι ο Θερβάντες, είναι ο Δον Κιχώτης ας πούμε αυτό. Ο Κωνσταντίνος στο δεύτερο βιβλίο σου πότε έρχεται. Ο Κωνσταντίνος. Ο και ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή, μου, mm -hmm. Όλα έρχονται αργά. Mm -hmm. Δηλαδή αργά σε σχέση με αυτό που εννοούμε σαν μια στερεότυπη αρχή καριέρας. Mm -hmm. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ταξιδεύω πολύ, ζω πολύ και αυτά Όλα αρχίζουν αφότου γυρίζω από την Ιαπωνία Α, όχι, δεν θα το περάσουμε έτσι Αυτό, γιατί πήγε στην Ιαπωνία Ε, καλά, μην τα κάνει. <laughs> γυρίζουμε, μπορούμε να γυρίσουμε τα κα... και πίσω. Ναι, έχω το σκηνοθέτη εδώ Αλλά, λοιπόν... ναι, 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 την ανέφερα την Ιαπωνία ναι. Δεν την, mm. δεν την... Δεν την, περνάμε, δεν την ξεπέταξα, <laughs> <laughs> ναι, όχι, την ανέφερα αλλά όλα, γυρίζουν όταν, όλα αρχίζουν όταν γυρίζω από την Ιαπωνία, γιατί εκεί πια εγκαθίσταμε στην Ελλάδα. Είμαι ήδη 35 Άρα είμαι 15 και πάνω χρόνια από εκεί που οι άνθρωποι αρχίζουν να λένε: Α, τώρα θα κάνω ναι. καριέρα ή θα, κάνω, θα διαλέξω επάγγελμα. Και εκεί βγαίνει. Τα χρόνια της Ιαπωνίας έχω γράψει αυτό το πρώτο mm -hmm. και βγαίνει εκεί. Και μετά από μερικά χρόνια βγαίνει ο Κωνσταντίνος και αυτός στον Καστανιώτη. Είναι τα δύο μου πρώτα που είναι Καστανιώτης. Ναι. Και αυτό πολύ βιωματικό βιβλίο έχουν αρχίσει και τα χρόνια του AIDS εντωμεταξύ, mm. τα οποία μένα θα με μαρκάρουν ιδιαίτερα γιατί ανήκοντας στην ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ο ίδιος έχω πάρα πολλούς γκέι φίλους που πεθαίνουν γίνεται ένας εξανδραποδισμός κυριολεκτικά και επειδή έχει μία σχέση με ο ένας ήρωας είναι οροθετικός και πεθαίνει στο βιβλίο. Ε, οπότε γράφω αυτό, για πολλούς θεωρείται και το καλύτερό μου, mm -hmm. ο Κωνσταντίνος, κάποιους κριτικούς ας πούμε, ναι. συναδέλφους ενα, <laughs> δικούς σας. Να, να πω πως ε, εκείνη την εποχή τα πράγματα δεν ήταν και καθόλου εύκολα για τους ανθρώπους που είναι στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Είναι δύσκολη εποχή. Αντιμετώπισες... Πάντα ήταν δύσκολες πάντα ήταν και δύσκολη είναι ακόμη. Και είναι ακόμη, λες. Ναι. Ε. ε, ειδικά στην Ελλάδα, ναι. Σαφώς. Δεν, ε, δεν είναι α... λίγο καλύτερα ανοίξτε την Ανοίξτε τηλεόραση απόψεις. Τι βλέπω, θα την ανοίξουμε. Μεταξύ 7 και 9. Ναι, ε. ναι, ναι. Ξέρω, είναι τώρα μια ιδιαίτερη περίοδος, γιατί ε, συζητούνται πάρα πολλά θέματα. Και κρίσιμη, εγώ πιστεύω, για να τακτοποιηθούν επιτέλου κάποιοι θεατέ. Αυτή είναι θέματα. ένα ιστορικό βήμα. Βέβαια. Αλλά όμω είμαστε τότε. Είμαστε εκεί που οι άνθρωποι φεύγουν και ένα πολύ δικό μου συγγενή, άνθρωπο αγαπημένο, έφυγε από AIDS και ο σύντροφό του από AIDS, στο, στο περίμεμο αυτό νοσοκομείο τη Πεντέλη, με τον ιστορικό αυτό γιατρό που του φρόντιζε. Είναι, είναι πώς το Το διόλεις? ξέρω το νοσοκομείο τη Πεντέλη. Ναι. Τελείωσαν δύο φίλοι μου εκεί. 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 Άρα τον ξέρω και τον ιστορικό γιατρό αυτό. και άλλους ιστορικούς νοσηλευτές και νοσηλεύτριες, Ακριβώς. πιο ιστορικούς ακόμα και ιστορικές. Εσύ πώς τη βιώνεις εκείνη την εποχή? Ε, κοίταξε, θεωρώ ότι αυτό που λέμε φόβος ή τέτοια συναισθήματα είναι όταν προλαβαίνεις να τα έχεις. Δηλαδή φοβάσαι επειδή σκέφτεσαι, α τώρα θα μπει κλέφτη, ακούω ένα θόρυβο από το... ταβάνι άρα κάποιος προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, άρα τρέμω ας πούμε όταν συμβαίνουν τόσο αλλεπάλληλα πράγματα, δεν προλαβαίνει να φοβηθεί. Ζήσε έναν εφιάλτη, γιατί ήταν μια περίοδο εφιαλτική. Αλλά δεν θα έλεγα ότι ήταν μια περίοδο αδράνειας και φόβου. Δηλαδή, εγώ διαμορφώθηκα και σαν ακτιβιστή, α πούμε, πολύ μέσα από την ιστορία του, του HIV. Και γιατί τότε είχε Έρθει ένας Αμερικάνος, ο Φρανκ Όλβακ, να πω το όνομά του, που είχε δημιουργήσει τον το πρώτο έτσι, ε, κέντρο για οροθετικά άτομα. Και όχι μόνο, ήταν, είχε και μια γενικότερη πλατφόρμα. Και εγώ, επειδή ακριβώς έχανα φίλους με το μήνα... Με τη βδομάδα, καμιά φορά. Να πω και εγώ ότι ο ιστορικό γιατρό είναι ο Στεργίου, βεβαίω. Ναι. Το λέω για να πει, δεν το είπα πριν. Ναι. Να το λέω. Επειδή Ξυπή. δεν το είπατε, ναι, ναι. δεν το επανέλαβα κι εγώ. Γιατί λέω κάποιο λόγο. Ναι, ναι, Θα, υπάρχει... ναι, απλώς... Θα υπάρχει ανωνυμία. Ναι, όχι, όχι. Είναι ο Στεργίου, το ξέρουν όλοι, δεν υπάρχει καμία. Δεν ναι. ναι, ναι. Και γίνεται, έρχεται λοιπόν και φτιάχνει ο. Και το φτιάχνει και επειδή έχω πολλού φίλου και επειδή θέλω και μέσα από κάποιο σχήμα να του βοηθήσω, αν γίνεται και να βοηθήσω και άλλου ανθρώπου. Έπηγαινε ε, εθελοντή εκεί. Εκεί υπήρχε τότε μια εκπαίδευση εθελοντών από ψυχολόγους, από διάφορους ανθρώπους, πιο καταρτισμένους ας πούμε. Οπότε και λεγότανε το κέντρο ζωής και έμπνευση. Υπάρχει ακόμα υπό την έννοια ότι με, που βγαίνει ένα περιοδικό που λέγεται θετική φωνή που είναι για το AIDS πάντα και για τα ορθωτικά άτομα και που κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Και τότε είτε πηγαίναμε στο νοσοκομείο γιατί τότε πετούσαν οι οικογένειε τα παιδιά του. Η μαμά, που είναι πάντα πιο ευαίσθητη, έβλεπε κρυφά από τον μπαμπά στο νοσοκομείο το γιο τη. Και τον... μέχρι που να πεθάνει, μέχρι που ο μπαμπά το έπαιρνε χαμπάρι και τη απαγόρευε να πάει. Τώρα αυτή είναι η ιστορία ενό φίλου μου. Και πολλών άλλων. Και πολλών άλλων. Το νοσοκομιακό προσωπικό υπήρχε άγνοια και φόβο τρελό αφήνανε ας πούμε το δίσκο και το σπρώχνανε με το πόδι και ο άλλος διασουλινωμένος έπρεπε κάπως να το βέβαια. οπότε αυτά κάναμε ναι. πηγαίναμε βοηθούσαμε και τα λοιπά και μετά εγώ κατέληξα στι... στο οροθετικό κομμάτι των φυλακών κοριδαλού και εκεί δούλεψα πολλά χρόνια δηλαδή υπήρχε δημιούργησε τότε ο Κορυδαλός ένα τμήμα στο ψυχιατρίο των φυλακών για φυλακισμένους όμως που είχαμε το, είχαμε το ελεύθερο να πηγαίνουμε μια φορά τη βδομάδα και να τους βλέπουμε για κάποιες ώρες και να μαθαίνουμε τις ανάγκες τους. Οπότε να. να... Παναγιώτη, γιατί φεύγεις για την Ιαπωνία, για ταξίδια να <laughs> Αυτό σας και ναι, ναι. Oh. Λοιπόν, Όχι. όχι, καμία αναψυχή. Ναι, είπαμε να μιλάμε στον ενικό. Να μιλάμε. αν νόμιζα λόγω εκπομπή. <laughs> <Το> Τήρησα <laughs> άλλο. Πρωτόκολλο. Τήρησα άλλο πρωτόκολλο. <laughs> λόγω κάτι υπέροχων μικρόφωνων <laughs> εδώ. <laughs> Για τα χιλικά και τα οδοντικά ναι. που μα εξήγησε κάποιο πριν. Λοιπόν, λοιπόν, γιατί πάω στην Ιαπωνία. Πρώτον, έχω πάθο με τι ξένε γλώσσε. Το οποίο πάθο με τι ξένε γλώσσε, προσπαθώντα να καταλάβω την καταγωγή του πάντα, νομίζω και αυτό είναι η λογοτεχνία. Mm -hmm. Δηλαδή, αχ, τι ωραία θα ήταν να διαβάσω, α στο σπίτι τη θεία μου, διαβάζαμε του Ρώσου κλασικού. Υπήρχε μεγάλη βιβλιοθήκη. Να διαβάσω τον Τοστογεύσκη στα Ρώσικα. Καταλαβαίνω ότι με τη μετάφραση μπορεί Κάποιο καινούριο βιβλίο να γεννιέται, αλλά το βιβλίο εκείνο δεν είναι mm -hmm. αυτό το καινούριο βιβλίο. Συνήθως. Είναι ένα άλλο βιβλίο. Ναι, ακριβώ. Και είμαι και μεταφραστή ο ίδιο και το ομολογώ ευθαρσώ mm -hmm. ότι δημιουργούμε οι μεταφραστέ, στην καλή περίπτωση. Στην καλή περίπτωση. Ένα πολύ ωραίο άλλο βιβλίο. Αν είναι ωραίο και το προηγούμενο, ή ένα λιγότερο ωραίο, ή καλύτερο και από το, και από το πρωτότυπο, καμιά φορά, α πούμε. Ξέρω και τέτοιε περιπτώσει. Ναι, ισχύει. Λοιπόν, οπότε λόγω λογοτεχνίας λέω, α, αν ζούσαμε ας πούμε, πολλά χρόνια ή όσα χρόνια ζούμε τέλος πάντων, να μάθω πολλές γλώσσες. Και δεν είναι μόνο για τη λογοτεχνία, είναι και η επικοινωνία με τους ανθρώπους. Βέβαια. Έχω και ένα πάθος εξωστρέφειας με τους άλλους ανθρώπους. Αυτό μπορούμε να το πούμε και στα Βέβαια. ντοκιμαντέρ μου, είναι αυτό με οδήγησε στα ντοκιμαντέρ να κάνω ντοκιμαντέρ Ανθρωποκεντρικά και πορτρέτα ανθρώπων. Ουσιαστικά. Και κάνοντα τώρα ένα άλμα και πηγαίνοντα στο ντοκιμαντέρ. Αφήσαμε ναι, την Ιαπωνία ναι, ναι, στη μέση. Ναι, θα την ξαναπιάσω. Δεν σε πιάσω. πιάνω πουθενά. Θέλω ε, να πω <laughs> ότι τα ντοκιμαντέρ είναι κυρίω αυτό. Δηλαδή είναι το πώ <laughs> έχουν εμπιστευτεί αυτοί οι άνθρωποι αυτό είναι να κάνει δηλαδή. αυτά τα πράγματα. Πάμε στην Ιαπωνία λοιπόν. Η Ιαπωνία λοιπόν είναι ότι εκτό του ότι είναι μια άλλη γλώσσα και εκτό ότι έχει έρθει, έχει σκάσει το Ιαπωνικό σινεμά στα 60s, στα 70s και αυτά. Και το θαυμάζουμε και μας αρέσει γιατί είναι ένας άλλος κόσμος που μας τραβάει κτλ. Εκτός λοιπόν και του κινηματογράφου, λογοτεχνία δεν την ξέρω, για να πούμε την αλήθεια, πολύ λίγο. Στα νέα δημοσίευαν τη χώρα του χιονιού που είχε πάρει το βραβείο Νόμπελ. πια χρονιά δεν θυμάμαι. Πήγαινα εγώ γυμνάσιο. Η Ιαπωνία μου κολλάει για τη γραφή. Mm -hmm. Γιατί ξαφνικά βλέπω η Ιαπωνική γραφή και αυτό εκτός του ότι η ιδέα ότι αυτό σημαίνει κάτι, αυτές οι πανέμορφες decorative, ας πούμε, ναι, ζωγραφιές ναι. ότι μπορεί να σημαίνουν και κάτι, είναι έκρηξη στο μυαλό μου. Είναι σαν να μου έχει βάλει μια βόμβα. Δηλαδή ότι αυτός ο τείχος μιλάει κιόλα, α ναι. πούμε. Αυτά τα μαλλιά, το χτένισμα αυτό που έχει, λέει μια φράση. Ναι. Εκεί παραλύω εντελώ και λέω Ιαπωνία. Τώρα μου λένε όλοι, έχει τρελαθεί κι αυτά, κανεί δεν πάει στην Ιαπωνία, μιλάμε για δεκαετία του 80 που μου μπαίνει πια εμένα στο μυαλό, πάω στην Ιαπωνική πρεσβεία, η οποία κάνει κόρσεις, δίνει μαθήματα Ιαπωνικών. Κάνω για κανένα μήνα, λέω, αδύνατο, εντάξει. <σχυ> Άμα πάω ποτέ, θα δούμε. Και κάποια στιγμή, με αφορμή κάποιο δυσάρεστο γεγονός στη ζωή μου, πέθανε ένας φίλος μου που ζούσε στην Ασία, που ήταν μάλλον στην Ασία για ένα ταξίδι, σε άλλη χώρα, όχι στην Ιαπωνία, και επειδή έχω κάποια λεφτά μαζεμένα, μη φανταστείς, 300.000 δραχμές, που τότε ήτανε ήταν, ήταν ποσό. Ναι. Λέω εντάξει, όσο ακριβή και να είναι, θα μου φτάσει για τρει-τέσσερι μήνε, ξέρω Και με αυτά τα λεφτά πράγματι πηγαίνω. Έχω κάποιου Ιάπωνε, του οποίου έχω γνωρίσει στην Ευρώπη. Μια Ιαπωνέζα φίλη, με την οποία αγαπιόμαστε πολύ. Και έτσι πηγαίνω με την έννοια εντάξει, όσο κρατήσει αυτό το τρακοσάρι. Από το οποίο είναι και ροκανισμένο ήδη, γιατί έχει βγει το ειστήριο, κτλ. Λοιπόν, εγώ, έχω πάρει το πρώτο ταξί που έχει φάει τα μισά. <laughs> κτλ. Ε, εκεί πια καταλαβαίνουμε με το που πατάω το πόδι μου ότι. Πού πα τώρα, τι, τι, τι εννοεί, έχει σχέδιο. Δεν μπορώ τα σχέδια εγώ. <Κι> δηλαδή ότι αυτό θα κρατήσει τόσο ή θα πάω διακοπέ το καλοκαίρι εκεί για 15 μέρε. Το κάνω, εννοείται. Μι, μι, μην, κάνω και το φαντασμένο τώρα ότι δεν το κάνω. Αλλά αν μου πει κάποιο, έλα μια εβδομάδα στο. Στι Μαλδίβε, θα πω ναι και θα ξέρω ότι είναι μια εβδομάδα. Αλλά γενικά θέλω να υπάρχει άνοιγμα μπροστά. Δηλαδή να πάω στην Αράχοβα και μετά να κατέβω το λόφο και αυτά. Να μην ναι. έχω ημερομηνία επιστροφή. Άμα πιάσουν τα πρωτοβρόχια και τα. Τουλάχιστον τότε. Πολύ περισσότερο από τώρα. Τώρα είμαι και μεγάλος άνθρωπο και έχω και φυσικού περιορισμού. Και εκεί, μόλι φτάνει εκεί, τι λες, Εγώ εδώ θα μείνω. Ή... Στο είπα ότι μελαλίστατο. Ε, στην ε, Ιαπωνία λε, Εγώ εδώ θα μείνω τώρα. Ναι, το Λέω, είπες. Εγώ θέλω να επιδιώξω να μείνω. Ναι. Οπότε ήδη από την αρχή βάζω αγγελίε, έχει περιοδικά για ξένου mm -hmm. εκεί, που για ξένες γλώσσε, να διδάξω, να φτώσω, να κάνω mm -hmm. ράνω. Ό,τι ήξερα, ήξερα στη ζωή μου το δίδαξα εκεί από ξένε <laughs> γλώσσε. Δίδαξα ελληνικά mm -hmm. σε ένα Ινστιτούτο. Δίδαξα αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά. Ό,τι ήξερα έκανα μαθήματα. Αυτό ήταν στην αρχή. Μετά δεν έφταναν βέβαια αυτά. Άρχισα να παίζω σε ταινίε, σε τηλεόραση κυρίω. Ο Σκομπάρσο. Εκεί θέλανε, επειδή υπάρχει αυτή η μίξη. Το πολυπολιτισμικό. Ναι. Η επιρροή τη Δύση, ναι. ο δυτικό άνθρωπο, ναι, το δυτικό ναι. πρόσωπο. Τα άλλα μάτια, τα άλλα χείλη, mm -hmm. το άλλο χρώμα, α πούμε, κτλ. Υπάρχει μια σχέση αγάπη-μίσου. Έτσι, έτσι. Σωστό είναι αυτό. Βέβαια. Και τελικά αυτό το ταξίδι κράτησε πέντε χρόνια. Έτσι. Αυτό το ταξίδι κράτησε 4.5, mm. Λοιπόν, στα 4,5 γύρισα πια. Κράτησε πέντε χρόνια όπου έμαθα εκεί πια Ιαπωνικά, χωρίς να πηγαίνω στο σχολείο. Τα έμαθα στο σπίτι μου με βιβλία και ζώντας εκεί. Ναι. Το Πάνο Κούτρα πότε το γνώρισες και πότε άρχισατε έτσι να... Πολύ πριν από αυτά. Να, πολύ πριν από αυτά. Τον πάνω κούτρα, το Πάνο Κούτρα τον γνώρισα όταν ήμουν φοιτητή τη νομική. Ο Πάνος μικρότερος mm. από μένα. Και ο Πάνος ήταν τότε στο σχολείο. Ναι. Πήγαινε γυμνάσιο. Αλλά όταν πλέον αποφασίζετε να συνεργαστείτε σε ένα σενάριο. Στα 18 του και εγώ στα πόσα μου, γράψαμε ένα σενάριο ήδη, mm -hmm. μιας μικρού μήκου. Πάντα σε ιδέες δικές του. Μετά στο Παρίσι συμπέσαμε όταν ζούσαμε και δύο εκεί και γράψαμε και άλλο ένα σενάριο. Αυτά είναι σενάρια που δεν γίνανε ποτέ. Mm -hmm. Οπότε θέλω να πω υπήρχε μια προϊστορία, mm -hmm. δεν, ναι, δεν γεννήθηκε ξαφνικά. έτσι από το ξανά. Οπότε πάντα μου δείχνει τι ιδέε του, πάντα μου δείχνει τα σενάρια του, να πω τη γνώμη μου κτλ. Ε, όταν έκανε την επίθεση του γιγαντίου μουσακά, μου είχε δώσει το σενάριο να του κάνω script editing το mm -hmm. λέμε στο σινεμά. Mm -hmm. Να κόψω, να γράψω, να συζητήσουμε, να κάνουμε. Αυτή ήταν η πρώτη μα συνεργασία που βγήκε και ταινία, mm -hmm. α πούμε μετά. Αργότερα ήρθε η Στρέλλα, η οποία έγινε μεγάλη επιτυχία. Η Στρέλλα, κανεί δεν ξέρει ότι πριν στη Στρέλλα υπάρχει η δεύτερη μεγάλη μήκου ταινία του πάνω, που λέγεται Η Αληθινή Ζωή. Με πρωταγωνίστρια την Θέμη Δαμπαζάκα. <coughs> Το λέω γιατί. Γιατί ναι, ναι, εγώ την ναι, αγαπώ ναι. πολύ την ταινία και. Πέρασε απαρατήρητη. Ναι. έχεις δίκιο. Ναι. Και πραγματικά δεν. δεν είχε κάποια αναγνώριση ιδιαίτερη αυτή η ταινία. Και μετά από αυτή έρχεται η στρέλα. Όπου κάνει μπαμ. Όπου κάνει μπαμ. Ευτυχώ. Ε, στα δικά σου πού βρίσκεσαι τότε, Έχει βγει το. Στη στρέλα έχουν βγει τα δύο πρώτα βιβλία. Ναι, και. Και βγαίνει το τρίτο, κάπου εκεί στο το τρίτο. Το τρίτο, είμαστε στα γυρίσματα του κεραυνού. Εκδόσει κέντρο πλέον. Ε, Εκδόσει κέντρο πλέον. Ωραία, θα στο δώσω και θέλω μια σελίδα και από εδώ. Η νύχτα είχε κατρακυλήσει για ακόμα μια φορά σαν μια σειρά από σκόρπια άϊχα χειροκροτήματα. Την ένιωσαν να περνάει από πάνω τους με αδιαφορία και αθότητα, να χλωμιάζει, αφήνοντας πίσω της τη μαλακή αδιόρατη διαστολή του χώρου που ακολουθεί το πέταγμα μιας πεταλούδας. Την παρακολούθησαν άθελά του οι μη με τα πρόσωπα θαμμένα κάτω από τα κρίσταλα μιας προσωρινής νεκροκάμαρας. Ύστερα σκιές και οι ίδιοι αδιόρατα πιο σκούρε και βαριέ από την ίδια τη νύχτα, οσμίστηκαν κάτι από το τέλο τη σκοτεινιά, που κρεμόταν ακόμα ακίνητη πάνω από τα πρόσωπά του. Κινήθηκαν ξαφνικά ανήσυχοι και μετά, μέρο τη ίδια ταλάντωση, επέστρεψαν στην αρχική του ακινησία και το σχήμα. Αν θέλει και παρακάτω, διαβάζω. Λοιπόν, εδώ. Εδώ πολύ Λ... λογοτεχνικό. Λογοτεχνικό. Τα λογο... χάσα κι εγώ. <χει> Δεν ήξερα. Απλά είπα να ναι. Λοιπόν, σε τι φάση βρίσκεσαι προσωπικά τότε, εκείνη την εποχή. Αυτό είναι το βιβλίο, αυτή είναι η ιστορία ενό παιδιού, ενό ανθρώπου, ε, Μανούς. Και με το οποίο άτομο εγώ είχα σχέσει. Είναι το μόνο βιβλίο στο οποίο δεν υπάρχω σαν φίλο εγώ. Mm. Δηλαδή η ηρωίδα που έχει στοιχεία δικά μου είναι γυναίκα. Mm -hmm. η, mm -hmm. η ανταγωνίστρια που λέμε, ο πρωταγωνιστής mm -hmm. και ο ανταγωνιστής λέμε στο σινεμά. Υπάρχει πάντα ένας δεύτερος που, αντα... που έρχεται σε σύγκρουση με τον πρώτο. Γιατί Παναγιώτη ένιωσε να... γιατί ήθελες να είναι μία γυναίκα και όχι εσύ. Δεν μπορώ να θυμηθώ τότε mm -hmm. γιατί το έκανα αυτό... Η γυναίκα την οποία έχω πρότυπο mm -hmm. υπάρχει και είναι μία την οποία θαυμάζω και λατρεύω και ήθελα οπωσδήποτε να την περιγράψω και ένωσα εμένα και αυτήν, εμένα σαν ιστορία και αυτήν σαν όψη και σαν χαρακτήρα. Δεν είμαι ναι, εγώ τόσο ναι, ναι. χαρακτήρας εδώ μέσα. Δεν ξέρω αν υπήρχε και μια ομοφοβική αυτή δική μου ή ήθελα, ας πούμε, με μια έννοια να... Αναδειχθεί η τοξικομανία, ας πούμε, και να μην έχει άλλες ναι. παράπλευρε. Ναι. Πώ το λένε, Προσλαμβάνουσε. Προσλαμβάνουσε. Μπράβο. Λοιπόν, ώστε να πούνε ο άλλο: Α, εδώ μιλάμε για δύο θέματα. Α, είναι και γκέι αυτοί και τα ναι, ναι, ναι. και άρα και αυτά. Ήθελα να είναι πιο καλή. Πιο... Είναι το πιο αποτυχημένο μου βιβλίο. <laughs> Οπότε, <laughs> πώ λένε οι Αμερικάνοι, It tells. Έλα. Απαντάει την ερώτησή σου το, αυτή, το, αυτή το απο, η διαστροφή. Το αποτυχημένο εμπορικά εννοείς? Όλα είναι αποτυχημένα εμπορικά. Ε, ναι, δηλαδή θέλω να πω δεν ότι είχε. το αποτυχημένο έχει πολλές... Όχι, όχι. Το πιο αποτυχημένο σαν κριτική mm -hmm. πρόσληψη, mm -hmm. υποδοχή ας πούμε. Mm -hmm. Ενώ όλα μου τα άλλα κάποιες καλές κριτικές είχαν ή κάποιες κριτικές είχαν αυτό νομίζω είχε μία η οποία ήταν... Πολυμέτρια, μέτρια, πούμε. Ε, σε ποια χρονική περίοδο βρισκόμαστε, ενώ ε, πότε εκδόθηκε. Αυτό φ... πρέπει να είναι τέλη των 90s. Αλλάζουν τα πράγματα Αρχ... στην, στην κριτική τότε. Ναι. Σου απαντώ Α, για στο απαντήσω. προηγούμενο σχόλιο σου. Ναι. Αλλάζουν τα πράγματα. Φεύγει μια παλιά φουρνιά κριτικών, έρχεται μια καινούρια. Είναι άλλες οι, οι συνθήκε πλέον του κάνω κριτική βιβλίου... και ίσως και αυτό να μην έχει περισσότερες. Λίγο απαντώ... Στη... Κοίτα, στον προβληματισμό σου. Ναι. Τώρα καταλαβαίνω ότι μιλάμε για ένα πράγμα που δεν υπάρχει. Mm. Δηλαδή... Η, η, τα τελευταία μας τρία λεπτά... είναι για ένα αντικείμενο που δεν υπάρχει. Τα μόνα μου βιβλία που... το μόνο βιβλίο που είχε κριτικές ήταν ο Κωνσταντίνος. Νομίζω ότι εξής... μία και μία παρουσίαση κάπου... και αυτό που λέμε τώρα ότι δεν είχε, είχε αυτή τη μέτρια. Mm -hmm. Και νομίζω αυτά τα αυτές οι δύο κριτικές ήταν οι ever, ever, yeah. ever που δέχτηκαν τα βιβλία Οπότε δεν για να... όμως... Γι' αυτό α πούμε το τελευταίο δεν έχει γραφτεί ποτέ τίποτα. Εγώ δεν, το... δεν μπορώ να το βρω κιόλα. Για να <συσκλή> δεν Είναι εκτό πολύ χρόνο πλανήτη και πρέπει κανεί να επικοινωνήσει. Ακριβώ, με... ναι, 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 κάπω έτσι. Ή να το παραγγείλει μέσα ενό βιβλιοπολίου. Πάμε, να... Πάμε και σε αυτό το βιβλίο για να κλείσουμε λίγο το... τον κύκλο τη λογοτεχνία, να περάσουμε και στη... <συσκλή> στο ντοκιμαντέρ. Άρρωστο σε ταξίδι. Πότε βγαίνει αυτό. Αυτό βγαίνει το 16 κοίταξε πρώτα, τώρα βλέπω τη φωτογραφία σου εδώ που έχεις διαλέξει, ναι. είναι αυτή και ξέρεις, σε, 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 παρακολουθώ μέσω των Ναι και νομίζω αυτιών. υπάρχει και μια ενδιάμεση. Υπάρχει και μια ενδιάμεση. Να τι και ενδιάμεση. Λοιπόν, λοιπόν ενδ... Αυτή δεν ξέρω αν έχουμε. Αυτή είναι η ίδια. Το πρώτο και το δεύτερο. Τι είναι. λες για αυτόν τον κύριο λοιπόν εδώ πέρα. Αυτό ο κύριο είναι ένα πλέον. Mm -hmm. Κουρεμένο γουλί, βλέπω mm -hmm. εκεί. Αυτή η φωτογραφία είναι βγαλμένη στην Αλβανία, στα Τύρανα. Επέλεξε να βάλει αυτή. Θυμήθηκα τώρα. Ναι. ναι, είχα πάει με ένα συνεργείο τηλεόραση. Έκανα διερμηνία Ιαπ Ιαπωνικών. Λόγω Ιαπωνικών απέκτησα πάρα πολλά επαγγέλματα. Ναι. Έκανα μεταφραστή Ιαπωνικών, διερμηνέα και επίση σπούδασα Σιάτσου εκεί. Α. Οπότε <laughs> το έκανα και αυτό για πολλά χρόνια. Λοιπόν, το άρρωστο σε ταξίδι, λε το πιστόφυλλο, είναι μια ιστορία, ιστορία μια παρέα στην Αθήνα, τη δεκαετία των 90 και οι δοκιμασίε τη στον έρωτα, τη φιλία, την τέχνη, την αρρώστια και το θάνατο. Επανέρχεσαι στο AIDS εδώ. Λοιπόν, είναι το. Πώ το λένε, Reglement de compte στα ελληνικά. Η απόδοση των λογαριασμών μου, τέλο ναι, πάντων, με όλου του νεκρού φίλου, με όλη την περίοδο εκείνη. Το όφιλα στον εαυτό μου, στους άλλους, σε πάρα πολλά πράγματα, αυτό το βιβλίο. Και το έγραφα και για πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένα βιβλίο που κράτησε, το άφησα, το ξανάπιασα, το άφησα, το ξανάπιασα Και επίσης ένα βιβλίο, εκεί θα μου πεις εσύ τώρα τη συνεισφορά σου που είπες πριν για την κριτική, που δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να βρω εκδότη. Ναι. Ενώ τα υπόλοιπα ήταν βόλτα στο δάσος mm -hmm. κάπως... Λέγανε Ναι, Παναγιώτη, γράφει πολύ ωραία. Βέβαια δεν είσαι εμπορικό, αλλά θα σε βγάλω γιατί ο Καστανιώτη, γιατί βγάζω τέτοιου σαν και εσένα. Γιατί είμαι. Ναι, ναι, ναι. Έχω πλούσιο εκδοτικό. Όταν πήγαινε καλά ο οίκο, ναι. τώρα δεν πάει. Λοιπόν, α, δεν έχω απάντηση σε αυτό, γιατί έχει αλλάξει και το εκδοτικό το νομίζω είναι πάρα οικονομικό. Πολύ. Βασικά είναι οικονομικό. Ναι. Βασικά δηλαδή πήγα είναι και... σε. Δεν θυμάμαι πόσο αριθμό ανθρώπου που με ήξεραν και σαν μεταφραστή, ήξεραν και τα άλλα κτλ. Και ήταν διάφορε διαβαθμίσει ευγένεια του όχι, ας πούμε. Πάμε να διαβάσουμε λίγο και από το άρρωστο σε ταξίδι. Από πού θα μα διαβάσει, από τη μέση, Ε, Τώρα θα τώρα. διαβάσω <laughs> από τη μέση. Λέγεται το κεφάλαιο. Έχει κεφάλαια με τίτλου. Mm -hmm. Τζένιφερ και Μπρού. Δύο ανήγγειλε θριαμβευτικά. Σαν να επρόκειτο για κάποιο κατόρθωμα. Κάτι από καιρό στο στόχαστρο τη επιθυμία μια επιτυχία που έπρεπε να μοιραστούν τώρα και εκείνοι μαζί του. «Δεν υπάρχει αυτό», είπε ο Φίλιππος, αφού άφησε να περάσουν μερικά δευτερόλεπτα, στη διάρκεια των οποίων κανένας δεν κουνήθηκε, προσπαθώντας όλοι να οργανώσουν αντιδράσεις και συμπεριφορές, μην ξέροντα αν θα έπρεπε να βολευτούν απλά στην ευκολία που τους πρόσφερε δωρεάν το χιούμορ του Ηρακλή. Δεν υπάρχουν δύο. Οι συγκεκριμένη αριθμή είναι τυχαίοι. Οι μετρήσεις είναι πάντα ενδεικτικές περπατάει, δουλεύει ακόμα καμιά φορά, παίρνει ναρκωτικά όλο και πιο αρέα. Δεν μπορεί να έχει δύο, δύο ίσον μηδέν. Ίσον γυμνός εν το μέσο μιας πεινασμένη αγέλης λύκων. Άρα ήδη νεκρός, ήδη αόρατος για τα μάτια μας. Αυτός όμως είναι εδώ, μαζί μας, γελάει, καθώς ταυτόχρονα προσπαθεί με τα δάχτυλά του να πλάσει ένα ακόμα κεφάλι σκύλου κολλητά σε έναν άνθρωπο. Ο Ηρακλής άκουσε τα λόγια του Φίλιππου και αφέθηκε να λουστεί στιγμιαία σε μια άβρα ευγνωμοσύνη για τη φιλία του, για την ανοχή του... για την παρουσία του ακόμα εκεί δίπλα του... συναισθήματα πάνω στα οποία ο Ηρακλής ποτέ του δεν χρονοτριβούσε. Όμως τώρα το ένιωσε ότι ο Φίλιππος... καταλάβαινε το απλοϊκό του παιχνίδι... και ήταν εκεί για να του σταθεί... και, τον, και να του ανατρέψει την ίδια του τη μαυρίλα... να τον πάρει από το χέρι και να μείνει μαζί του ώστε κανείς να μην τολμήσει ποτέ να τον βλάψει. Τώρα αυτό αν ναι, δεν ξέρει κανείς ναι. την ιστορία ακούγεται πολύ μυστηριώδες. Mm -hmm. Το δύο είναι δύο λεμφοκύτταρα. Mm -hmm. Στο AIDS πέφτει το ανοσοποιητικό και ένας μέσος άνθρωπος έχει χίλια ξέρω εγώ. Μετά πάει στα 500 στα... και εδώ αναγγέλει δύο, ότι ναι. τα οποία δύο και είναι και ο τίτλος τα ονομάζει και λέει είναι η Τζένιφερ και ο Μπρούς ναι. και μετά από λίγο πεθαίνει βρισκόμαστε χρονικά σε μια εποχή που γίνεται ένας τεράστιος δημόσιος διάλογος για τα δικαιώματα των ανθρώπων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Τώρα λες. Τώρα. Mm. Και πολύ φυσιολογικά σε μένα προσωπικά πράγματα φτάνουν να συζητούνται. Πώς νιώθεις εσύ για όλη αυτή την κατάσταση. Κοίταξε, δεν είναι μόνο αυτή η εποχή. Εγώ επειδή είμαι ακτιβιστής και στα ΛΟΑΤΚΙ και έχω κάνει και τους γάμους στήλου την ταινία... Με, yeah. Ε, Ασχολούμαι με το θέμα εδώ και πάρα πολλά χρόνια Δηλαδή στην οργάνωση Στην οποία ανήκω που ήταν η ΟΛΚΕ Ομοφιλοφιλική Λεσβιακή Κοινότητα Ελλάδας Το είχαμε βάλει ως έναν Από τους στόχους μας ας πούμε Από το 2004 Τον ναι. γάμο ομόφιλων ζευγαριών Αλλά και την τεκνοθεσία που συζητάμε σήμερα Και την τεκνοθεσία Και χαίρομαι που τα συζητάμε όλα μαζί Υπάρχουν και άλλα που δεν συζητάμε mm -hmm. ακόμη Όπως τα τρανς άτομα που δεν έχουν μπει στο τραπέζι και είναι, πάντα, και είναι, πάντα, απ' έξω. Εντάξει, αναγνωρίστηκαν κάποια δικαιώματα τρανς ατόμων τα περασμένα χρόνια, αλλά σε σχέση με γάμο, με τεκνοθεσία και τα λοιπά, δεν υπάρχει τίποτα. Ούτε καν συζήτηση αυτή τη στιγμή. Ε, και οπότε, εντάξει, με ενδιαφέρον μεγάλο παρακολουθώ αυτή τη συζήτηση mm -hmm. και με χαμόγελο της Τζοκόντα λίγο, ότι για να δούμε, Ήδη από την αρχή ε, λαβώνεται το πουλί. Να, εδώ έχουμε ένα πουλί που λαβώνεται. Ναι, στο εξώφυλλο ναι. του άρρωστο σε ταξίδι. Λαβώνεται το πουλί, το ωραίο πουλί mm. αυτού του, αυτού του δικαιώματο, ας πούμε, γιατί αποκλείει ανθρώπου, τώρα αποκλείει τους γκέι από παρένθετη ναι. μητέρα και μία σειρά πραγμάτων ακόμη. Και εμένα αυτό που με ανησυχεί και δεν μ' αρέσει και το βρίσκω επικίνδυνο είναι ότι εκτός από το πολύ ωραίο πράγμα ότι έστω και έτσι είναι ένα βήμα και δεν θα είμαι μίζερος σε αυτό προς το Θεού το θέλω να γίνει αύριο το πρωί έχει ξεσηκωθεί πολύς λόγος μίσους η εκκλησία βυσοδομή πια έχει <laughs> πάρει και τρέχει βέβαια είναι τόσο πια αφελή αυτά τα της εκκλησίας που αυτό ακυρώνεται ναι. θεωρώ ε αλλά στην Ελλάδα υπάρχει μεγάλο ποσοστό που είναι κάτω του... από το ψωνισμένος και πέρα, ας πούμε, από το, πώς το λέγαμε τώρα στη, στο lockdown, τους ψωνισμένους, όχι ψωνισμένους, Ψεκασμένους. τους ψεγαζμένους, από το ψεγασμένο και πέρα. Και ακούει αυτό το λόγο. Πράγματι. Και καλλιτέχνε έχουν βγει και έχουν πει το κοντό και το μακρύ, και διανοούμενοι και όλοι, ναι με ένα λά, δηλαδή είμαστε και λίγο... Μια γκρίζα ζώνη προοδευτικότητα είναι στον Εμέναλά. Ακριβώ. Ναι, ναι βεβαίω, φυσικά, αλλά στο σπίτι του. Ναι, βεβαίω, αργά, αλλά μονογάμο. Ναι, βεβαίω, αυτά. Ναι. Κάτσε, Χριστιανέ μου, θα, θα σου μπει κανένα στο δικό του σπίτι. Δηλαδή, ναι. υπάρχει ένα πάθο αδικαιολόγητο. Ναι, πράγμα. ε, Σαν να του χτυπάει μια βαθιά δική του καμπάνα περίεργη μέσα. Ναι. Το οποίο α το κοιτάξουν. Σωστά. Πάμε mm -hmm. εντάχει στις ταινίε <laughs> για, ε, ε, για τι οποίες, για το έργο αυτό βραβεύεσαι από το φεστιβάλ ε, ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Πώς αισθάνεσαι όταν άκουσε, θα βραβευτεί, Γέρο! Πολύ! <laughs> <laughs> Γιατί <laughs> η, η, η διατύπωση ήταν ε, ε, για το σύνολο του έργου του. <laughs> ναι. Αυτό το παίρνουν εξή κάτι. Λοιπόν, το σύνολο του έργου σου, πόσε ταινίε είναι, Το σύνολο. Εγώ άρχισα να κάνω ταινίε στα 50. Mm -hmm. 50 ναι. ετών. Και το λέω για πάντα στα σεμινάρια που κάνω καμιά φορά για ντοκιμαντέρ, αυτό, λέω σε διάφορα μικρά, το οποίο είναι 20 με 30. Και λένε, μα τώρα έχω ήδη αποφασίσει να κάνω αυτό και Α, είναι ναι. πολύ αργά. Τώρα έχω πιάσει δουλειά εκεί, αλλά έχω έρθει παρόλα αυτά γιατί με ενδιαφέρει. Και λέω, έχετε τρελαθεί. Και εκεί ανοίγω τα χαρτιά τη ηλικία μου και λέω, παιδιά, ξεκίνησα στα 50 που να κάνω ταινίε. Στα 50 μου έκανε την πρώτη ταινία, άντε να ήταν 49. Για για ποιε ταινίε λοιπόν μιλάμε. Να πω τα ονόματα. Βέβαια, πάμε να τα πούμε. Λοιπόν, το Τσίπ και Όβι, που είναι μια ιστορία δύο ανάπηρων γκέι παιδιών στη Ρουμανία. Αμέσω μετά είναι Η ζωή και ο θάνατο του Σέλσο Ζούνιορ, που είναι το πορτρέτο ενό Βραζιλιάνου καλλιτέχνη φετιχιστή με το δέρμα και με τι μπότε και με αυτά. Το λάβουν στο σκοτάδι που ναι. Είναι πιο γνωστό από τα υπόλοιπα που είναι η ιστορία δύο οροθετικών στη Νέα Ορλεάνη, τη μετά Κατρίνα. Αδικό τώρα γιατί ναι, προσπαθώ βέβαια. να τη βάλω σε μία, σε μία φράση. Ε, μετά είναι η Καθαρή Ζωή, που είναι μια ισπανική μου ταινία. Είναι το πορτρέτο ενός πορνοστάρι Ισπανού. Είναι που λένε και θα πούνε οι κακέ γλώσσε, ο ένα καλύτερο από τον άλλον. Ναι, ναι. Λοιπόν, μετά είναι το Irving Park. Στα ενδιάμεσα είναι μια ταινία που δεν είναι ντοκιμαντέρ, η μόνη μου ταινία που δεν είναι ντοκιμαντέρ, που λέει Δίπτυχο, και που είναι μια φανταστική art ταινία πάνω σε πίνακε του Τσαρούχη. Κάνα δύο ερωτικέ ταινίε. επιτρέπεται να το βεβαίως, πούμε αυτό ή θα το κόψω. Όχι, δεν θα κόψω πολύ απολύτω τίποτα. Για να δούμε άλλου. Καλά, okay, χαμογελάει και από εκεί. Εντάξει, έχω το ελεύθερο. Έκανα και δύο ταινίε ναι. ερωτικέ. Τι λέμε αυτό. Πορνό τι λέει ο περισσότερο κόσμο κτλ. Βέβαια, ήταν πειραγμένο πορνό. Είμαι για... σίγουρη. Γιατί η μία ήταν σε τσαρουχικό περιβάλλον. Με... Αναπαράσταση ενός πίνακα του Τζαρούχιου... που ζωντανεύουν τα μοντέλα και το κάνουν, mm -hmm. εν περιπτώσει. Και για να πούμε έτσι, λαϊκά Βεβαίως. την έκφραση. Ναι, ...ξεθάρεψες δηλαδή. Όχι, αυτό. Δεν ε, σε αυτό το στούντιο έχουν υποθεί. Πολύ το πίδειγμα πιο... σε πείραξε πριν. Όχι, εννοούσα το. Όχι το ουσιαστικό πίδειγμα. Άλλο. <laughs> λοιπόν, όχι. Και έγιναν δύο ταινίε, λοιπόν. Εκεί το καλοκαιρινό ρομάντζο λέγεται η μία και η απογευματινή σχέση τα λέγεται η άλλη και μετά έκανα τις τελευταίες ταινίες, έκανα το Irving Park στο, στο Σικάγο και μετά μέσα στον κορονοϊό mm. Ξαναείδα το υλικό που είχα τραβήξει ως αρχιακό υλικό με χωρίς πρόθεση να γίνει ταινία τότε Των γάμων της Στήλου που ήταν εκείνος ο φωτισμένος ο δήμαρχος, δήμαρχος, Λέω ήταν γιατί ο άνθρωπος μας έχει αφήσει Ο Τάσος ο Αλφέρης, μέγας άνθρωπος δημοκράτης και ανοιχτό μυαλό και 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 μπορώ να μιλάω γι' αυτόν και ναι. πραγματικά θα είναι ωραίο να αναγνωριστεί γιατί δεν ήταν μόνο η γάμη της Στήλου ήταν πολλά πράγματα που έκανε για το νησί της Στήλου και ναι. και τον λάτρευαν εκεί και βλέποντα το υλικό το είπα σε κάποιους φίλους εκεί στο τηλέφωνο Α, μου λέει, γιατί δε, δεν δε δείχνουμε μερικά κομμάτια στο Pride τον Ιούνιο. Τότε ελπίζαμε ναι, ακόμα, ναι. Είκαμε, ήταν το καλοκαίρι, η άνοιξη του 20. Το <CGI> Νομίζαμε ότι θα γίνει πράγματι τον Ιούνιο. COVID, ναι, 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 αρχή ναι, ναι. του COVID. Και λέω, ξέρω έχουν πεθάνει και ο Αλφέρης και οι δύο νύφες. Ναι, τρομερό είναι αυτό. Το διάβασα. Εκ των ναι. οποίων η μία ήταν πολύ στενή μου φίλη και την αγαπούσα πάρα πολύ και είχε πεθάνει το 2017. Τελευταία από τους τρεις. Και επειδή εγώ με κινεί το συνέστημα περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Λέω και πολιτικά είναι σωστό να, τη βγάλω, να γίνει μια ταινία και να τη βγάλω προς τα έξω. Αλλά και συναισθηματικά αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να αφήσουν το στίγμα τους κάπως. Πεθάνανε, όλοι θα πεθάνουμε, αλλά είναι ωραίο γιατί αυτοί κάνανε τρομερό. Αυτές οι δύο κοπέλες βγήκαν μπροστά που να είσαι και γυναίκα είναι διπλή η αορατότητα και διπλό το, το φάσμα Άλλο που πρέπει θέμα. να διασχίσεις. Βεβαίως. Βεβαίως και μεγάλος σεβασμός δηλαδή υποκλινόμαστε σε αυτές τις δύο κοπέλες και έχουν πεθάνει και έχω και συναισθηματική φόρτιση με αυτές τις δύο γυναίκες και λέω θα το κάνω ταινία. Θα το κάνω ταινία, βέβαια ήταν δύσκολο γιατί ήταν μόνο υλικό τραβηγμένο από εδώ και από εκεί και έπρεπε κάποιος να μπει κάποιος αφηγητής για να κολλήσουν όλα αυτά τα κομμάτια. Και εκείνο το καλοκαίρι ο ένας από τους γαμπρούς που ζουν και δύο στο εξωτερικό, είχαν φύ, φύγαν και δύο με την κρίση την οικονομική, ήταν το καλοκαίρι που είναι και αυτός πολύ φίλος μου και του λέω θα σου κάνω μια συνέντευξη για να τα ενώσουμε. Για να τα ενώσουμε. Κάπως και γίνεται ο αφηγητή τη ταινια με, αυτόν αρχίζει η ταινία και σχεδόν με αυτόν τελειώνει, που μας διηγείται την ταινία και εμείς βλέπουμε ναι. υλικό από το τότε που τραβήχτηκε ας πούμε. θέλω να πω σε όσους μας ακούν ότι όλα, όλες οι ταινίε θα τις δούμε στο ντοκιμαντέρ στο φεστιβάλ το Μάρτι και υπομονώ και εγώ να δω ότι δεν έχω δει Παναγιώτη σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που σου συγγραφείς εκτό βιβλίων και σε ευχαριστώ όχι μόνο γιατί ήσουν εδώ αλλά γιατί υπάρχεις και έχεις κάνει όλα αυτά που έχεις κάνει Ευχαριστώ όλους που υπάρχουμε και να υπάρχουμε και να είμαστε καλά και να παλεύουμε για καλύτερο κόσμο. Ακούσατε το podcast Συγγραφή εκτός Βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του po.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο po.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.